Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βαγγέλης Μινάς. Σήμερα μόλις παρέλαβα ένα δωματάκι το οποίο περιμένω από αρχές Νοεμβρίου. Είναι ένα από τα 6 πακετάκια τα οποία περιμένω. Δεν ξέρω αν θα τα δούμε όλα στο κανάλι. Πάντως αυτό ήρθε μόλις σήμερα. Πάμε να δούμε όμως τι ακριβώς είναι. Μάλλον δεν χρειάζομαι το ψαλιδάκι. Ίσως θα το χρειαστώ. Όπως καταλαβαίνετε είναι ένα smartphone, το οποίο έχουμε ξαναδεί στο κανάλι. Είναι το MIUI Max 2. Απλά αυτή τη φορά είναι η Global Version από το Gearbest, ενώ την προηγούμενη φορά ήταν, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος αν ήταν η Global Version, πάντως μου το είχε στείλει το MyGuard μέσω της σελίδας Greek Xiaomi Lovers. Το δείχνω αυτό γιατί εκείνη η έκδοση ήταν η χρυσή, ενώ αυτή εδώ είναι το μαύρο MIUI Max 2, και επίσης ήταν ανοιγμένο ήδη το τηλέφωνο από τους προηγούμενους reviewers που είχαν τη συσκευή και λείπαν και κάποια πραγματάκια. Πάμε να δούμε όμως τη συγκεκριμένη έκδοση που μου έστειλε το Gearbest. Βασικά δεν μου την έστειλε, την αγόρασα τη συγκεκριμένη έκδοση. Βλέπουμε ότι όλες τις πληροφορίες πίσω είναι στα αγγλικά. Qualcomm Snapdragon 625 Octa-Core μας λέει εδώ πέρα. 5300 mAh μπαταρία, 12 MP κάμερα πίσω και πεντάρα μπροστινή, 6,44 Full HD Display 2,5D, να πω ότι είναι και Gorilla Glass 3, Full Metal Body, MIUI όπως είναι λογικό, η έκδοση 464, η συσκευή κυκλοφορεί, παιδιά, να σας πω, και σε έκδοση με 32 GB εσωτερικού χώρου, αλλά και με 128, αλλά η πιο συνηθισμένη έκδοση είναι 64. Πάμε να ανοίξουμε τη συσκευή, η οποία όπως βλέπετε είναι σφραγισμένη. Εδώ πέρα έχουμε φυσικά το γιγαντιαίο MIUI Max 2, ας το αφήσουμε προς το παρόν στην άκρη. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα εγχειρίδιο χρήσης στα αγγλικά με κάποιες πληροφορίες. Μας λέει πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κάρτα SIM, το υβριδικό slot της κάρτας SIM, το οποίο μπορεί να δεχτεί 2 SIM, μία micro και μία nano, ή μία micro SIM και μία micro SD. Δεν μπορούμε να έχουμε ταυτόχρονα και 2 SIM και μία κάρτα μνήμης, δηλαδή το πινάκι αφαίρεσης του slot της κάρτας SIM. Εδώ πέρα έχουμε ένα καλώδιο USB Type-C, το αφήνουμε στην άκρη. Εδώ πέρα έχουμε τον ταχυφορτιστή της Xiaomi, ο οποίος υποστηρίζει τεχνολογία Quick Charge 3. Μπορείτε να το δείτε και εδώ πέρα, νομίζω φαίνεται ο αριθμός 3 δίπλα από το σύμβολο της Qualcomm. Ωραίο και αυτό ότι μας δίνει ταχυφορτιστή, γιατί κάποιες συσκευές ναι μεν υποστηρίζουν ταχυφόρτιση, αλλά δεν μας δίνουν ταχυφορτιστή. Το πακετάκι δεν νομίζω να έχει κάτι άλλο, παιδιά. Ας ασχοληθούμε με την συσκευή μας. Όπως μπορείτε να δείτε, αυτό το χρώμα είναι πανέμορφο, δηλαδή το θεωρώ σίγουρα must για το MIUI Max 2, καθώς μικραίνει και την συσκευή, φαίνεται πιο μικρό σε μαύρο παρά σε χρυσό, είναι λογικό. Από κάτω έχουμε, παιδιά, τις γρίλες του ήχου και την θύρα φόρτισης Type-C. Ευτυχώς η εταιρεία έχει κρατήσει και την θύρα ήχου jack. Εδώ πέρα δίπλα βλέπουμε την θύρα υπερήθρων, αλλά και σε αυτήν εδώ την οποία το μικρόφωνο ακύρωσης θορύβου. Από αυτή την πλευρά έχουμε μόνο το slot το υβριδικό slot της κάρτας SIM, και από την δεξιά πλευρά, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, ναι, φαίνεται τώρα, έχουμε το power button αλλά και τα πλήκτρα ελέγχου της έντασης. Πίεσα το power button να ενεργοποιήσω τη συσκευή. Ας αφαιρέσω και τη ζελατίνα. Αν θυμάστε, παιδιά, από το προηγούμενο βίντεο, βασικά το έχω κάνει και unboxing και review, αν δεν κάνω λάθος. Η συσκευή τα πάει καλά γενικά, έχει ικανοποιητικές επιδόσεις για τον μέσο χρήστη, σίγουρα δεν εντυπωσιάζει.
Σε αυτό το γεγονός οφείλεται ο Snapdragon 625, ο οποίος είναι ένα 8-πύρινο chipset με 8 πυρήνες α53 χρονισμένους στα 2 GHz και σε συνδυασμό με την Adreno 506. Μπορεί να έχετε κάποια θεματάκια σε κάποια παιχνίδια στο οποίο να χάνει κάποια frame, αλλά όχι, δεν είναι κάποιο πρόβλημα. Μπορείτε να παίξετε όλα τα παιχνίδια με τη συσκευή. Σίγουρα είναι μια υποβάθμιση σε σχέση με τον Snapdragon 650 και 652 του πρώτου MIUI Max, αλλά αυτό έγινε προφανώς για ακόμα περισσότερη εξοικονόμηση μπαταρίας. Ας προχωρήσουμε. Έτσι καλώς δεν έχουμε να δούμε πολλά πράγματα, παιδιά. Έχω κάνει ήδη το review της συσκευής. Έχετε δει και speed test ανάμεσα στο MIUI Max 2 και το Le Pro 3 και συγκριτικό κάμερας ανάμεσα σε αυτές τις συσκευές. Ας προσθέσουμε το δαχτυλικό μας αποτύπωμα. Σαν θέμα θα επιλέξουμε το βασικό. Και πάμε να τσεκάρουμε λίγο, αφού ανοίξει η συσκευή, τι έγνοια συλλογισμικού φοράει, κάμερα κτλ. Όπως είπα, παιδιά, έχω κάνει ήδη συγκριτικό, μπορείτε να τα δείτε, να κάνετε μια αναζήτηση στο κανάλι μου. Έχω ήδη παρουσιάσει τη συσκευή, οπότε θα είναι ένα μικρό βιντεάκι αυτό εδώ, αν και βλέπω ότι έχουμε ξεπεράσει ήδη τα 7 λεπτά. Πραγματικά πολύ όμορφη συσκευή, παιδιά, σε μαύρο. Ακόμα και οι γραμμές της κεραίας βλέπετε ότι είναι, δεν διακρίνονται εύκολα, είναι δυσδιάκριτες. Αρχίζει να με ψήνει και εμένα αυτή η συσκευή στο μαύρο. Αλλά σίγουρα οποιαδήποτε θήκη θα το μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, παιδιά. Σίγουρα προστατεύουν οι θήκες, αλλά δεν ξέρω για τη συγκεκριμένη συσκευή αν θα έβαζα θήκη προσωπικά εγώ. Ωραία, η συσκευή άνοιξε όπως βλέπουμε. Έχουμε εδώ πέρα όλες τις εφαρμογές της Google, Play Store κτλ. Τις εφαρμογές της Xiaomi, της Microsoft. Για να κάνουμε μια μαγιά εδώ πέρα. Όπως βλέπετε, ενεργοποιούμε το One Hand Mode, με το οποίο μπορούμε να μικρύνουμε το μέγεθος της οθόνης της οποίας χειριζόμαστε, όπως μπορείτε να δείτε. Όλες τις λειτουργίες μπορούμε να τις κάνουμε εδώ πέρα. Τα έχω δείξει αυτά, βέβαια, παιδιά. Έτσι επιστρέφουμε, πάμε στις ρυθμίσεις, About Phone, και βλέπουμε ότι τρέχει την έκδοση MIUI 8.5 Stable, 4 GB εσωτερικού χώρου, 53,67 GB ελεύθερο από το 64. Πάμε να δούμε λίγο την αναβάθμιση, αλλά δεν μπορούμε να το δούμε γιατί δεν έχει Wi-Fi. Αυτό, λοιπόν, παιδιά, ήταν το γρήγορο unboxing του MIUI Max 2 Global Version σε μαύρο χρώμα. Όπως έχω πει, έχω κάνει ήδη review της συσκευή, έχω κάνει συγκριτικό κάμερα, συγκριτικό ταχύτητας με το α1, οπότε δεν χρειάζεται να αναφερθούμε παραπάνω περαιτέρω στην κάμερα και σε λοιπά χαρακτηριστικά. Απλά ήθελα να σας δείξω και την μαύρη έκδοση, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι πολύ πιο όμορφη. Αυτά από μένα, παιδιά, γεια σας. Και φυσικά, αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων, και αν μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.